Την έντονη ανησυχία της για την γύρανση του πληθυσμού εξέφρασε η Ad Hoc Επιτροπή για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, το 67,7% του πληθυσμού αποτελούν τα άτομα ηλικίας 15 μέχρι 64 ετών, που θεωρούνται και οι ηλικίες που εργάζονται. Οι ηλικίες από 0 έως 14 ετών αποτελούν το 16% του πληθυσμού, ενώ οι ηλικίες άνω των 65 ετών έχουν ξεπεράσει σε ποσοστό τις νεότερες ηλικίες και είναι το 16,3% του πληθυσμού. Συνεχώς βλέπουμε μια τάση να αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των συμπατριωτών μας. Δυστυχώς ο πληθυσμός φθήνει και αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση είναι επιτέλους να λάβει μέτρα για να αυξήσει τις γεννήσεις με τα κίνητρα που θα δώσει, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η Επιτροπή στο μεταξύ έχει καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας για επιχορήγηση γεννήσεων και αναμένει απάντηση. Η λύση μπορεί να προέλθει μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική. Πολιτική η οποία θα στηρίζει την αύξηση των γεννήσεων, αλλά και θα επεκτείνει τον επαγγελματικό βίο και αύξηση των εργαζομένων. Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση της γύρασης του πληθυσμού αποτελεί ορολογιακή βόμβα για τον κυπριακό ελληνισμό. Την χρονική επέκταση της άδειας πατρότητας συζήτησε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εργασίας. Πρόταση νόμου που κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ επεκτείνει τη δυνατότητα να λαμβάνεται η άδεια πατρότητας στις 52 εβδομάδες. Τελικές αποφάσεις και τοποθετήσεις στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.